Αυξήσεις δεν υπάρχουν. Φταίει ο ΦΠΑ που ανέβηκε στο 23%, το οποίο το έχουμε συζητήσει εδώ και μας το είχατε προαναγγείλει αρκετούς μήνες νωρίτερα, τότε που λέγατε τώρα δεν θα τις έχουμε τις αυξήσεις, αλλά αφήνατε και ένα ενδεχόμενο για το παρακάτω. Θα μπει το ΦΠΑ και κάνουμε μία διαπραγμάτευση και έναν υπολογισμό στο Υπουργείο, πώς οι άνθρωποι της εργασίας, οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν καθημερινά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μεταφοράς. Με αυτό τη μεταφορά, γιατί ενημέρωση θα χρησιμοποιούμε όλοι. Ναι. Μετά θα τα πούμε αυτά. Ναι. Δεν θα επιβαρυνθούν με την αύξηση του ΦΠΑ και όχι με την αύξηση των εισιτήριων. Και θεωρώ ότι αυτό το καταφέραμε. Δηλαδή, αφού το εισιτήριο πήγε από το 1,20 στο 1,40. Το 1,20 στο 1,40 είναι για ένα εισιτήριο. Αλλά κανένας από αυτούς πόσους χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς κάθε μέρα, δεν πηγαίνουν να βγάζουν. Για την κάρτα τώρα λέτε, ότι διατηρήσατε Βεβαίως, την κάρτα. Η κάρτα λοιπόν και η μηνιαία και η τριμηνιαία δεν έχει καμία αύξηση. Μένει στα 30 ευρώ. Από εκεί και πέρα γίνεται μία κριτική για τις υπόλοιπες κάρτες, οι οποίες εξυπηρετούν και το αερόδρομο, γιατί αυξήθηκαν. Μα είναι και άδικο όταν κάποιος παίρνει μία κάρτα για να μετακινείται σε συγκεκριμένες διαδρομές και κάποιος σε πολύ μεγαλύτερες να πληρώνουν και να γίνεται προσπάθεια για να μειώσουμε αυτό το αντίτιμο. Όταν ο ΑΣΑ αυτή τη στιγμή, ειδικά στις διαδρομές που αφορούν το αεροδρόμιο, δεν παίρνει χρήματα καθόλου. Καθόλου το θέμα τώρα είναι, κύριε Σπίρτζη, ότι ήρθαν αυξήσεις. Ήρθαν αυξήσεις σε μια εποχή μεγάλης κρίσης, σε μια εποχή που συζητούνται συνεχώς περικοπές και που προσπαθούμε να μαζέψουμε από εδώ και από εκεί. Ξέρετε πώς είναι η κατάσταση. Είχαμε, βεβαίως και ξέρω πώς είναι η κατάσταση, και γι' αυτό κάνουμε και αυτή την προσπάθεια. Εδώ είχαμε να αντιμετωπίσουμε τρεις οργανισμούς οι οποίοι ήταν διαλυμένοι στην κυριολεξία. Παρότι επικοινωνιακά η Νέα Δημοκρατία προσπαθούσε να καταγγείλει την κυβέρνηση γιατί όλο αυτό λέει έγινε για τις 10 μέρες στον Capital Control και για τους ανέργους. Άρα τα στρώματα τα οποία είναι περισσότερο ευαίσθητα είναι οι άνεργοι, οι οποίοι μετακινούνται δωρεάν. Πότε υπήρχε αυτό στη χώρα? Και αυτοί που έχουν κάποια δουλειά. Πότε και αυτοί που έχουν κάποια δουλειά, κύριε Σπίρτζη, και πρέπει να μετακινηθούν. Αυτοί που έχουν κάποια δουλειά έδιναν 30 ευρώ και εξακολουθούν να δίνουν 30 ευρώ το μήνα ή τριμηνιαία. Έχετε δει εις κάποιους που είναι μεροκαματιάρδες που δεν έχουν χρήματα και θα πάνε να βγάλουν ετήσια κάρτα για το αεροδρομίο, που η επιβάρηση θα είναι της τάξης αύξησης του ΦΠΑ? Λοιπόν, αυτά θεωρώ ότι είναι τρελά πράγματα που συζητάμε. Έχουμε πάρα πολλά θέματα, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει όμως μια γενική αρχή, κύριε Σπίρτζη. Υπάρχει μια γενική αρχή ότι οι αστικές συγκοινωνίες συνήθως εξυπηρετούν λαϊκά στρώματα και φτωχά στρώματα. Τις αστικές συγκοινωνίες αυτοί οι άνθρωποι τις εξυπηρετούν. Οποιαδήποτε αύξηση επιβαρύνει, όσο και αν στις τάξεις μεγέθους τις δικές μας το 1 ή τα 2 ή τα 3 ευρώ, μπορεί να νομίζουμε ότι δεν επιφέρουν αλλαγή στο εισόδημα ή στην καθημερινότητα ενός πολίτη. Υπάρχει περίπτωση να επιβαρύνουν. Λέμε αυτό ακριβώς. Ότι οι άνθρωποι αυτοί που βγάζουν τη μηνιαία κάρτα με τα 30 ευρώ, γιατί αυτοί έχουν ανάγκη, ή την τριμηνιαία το πολύ-πολύ, ή όσοι είχαν δικαίωμα στο 50% εισιτήριο που δεν αυξάνεται, ή οι άνεργοι που δεν πληρώνουν ούτε 10 λεπτά, αυτές είναι οι ομάδες που προσπαθήσαμε να προστατεύσουμε. Και αυτό κάναμε. Αν εγώ θέλω να πάρω το μετρό ή το λεωφορείο για να πηγαίνω βόλτα, ή αν θέλω να πηγαίνω σε μια πολύ μεγαλύτερη απόσταση για να ταξιδέψω με το αεροπλάνο, θα επιβαρυνθώ κάτι παραπάνω. Αυτό όμως δεν είναι ο άνθρωπος. Εάν σας ρωτούσα ανάγκη, γιατί δεν μπορούν να επιτευχθούν μειώσεις, θα το θεωρούσατε ανέκδοτο? Όχι, βεβαίως. Θα μπορούσαν να γίνουν μειώσεις. Γιατί είναι στα αυτιά μου η πολιτική ρητορία για μειώσεις στο κόστος των συγκοινωνιών και βέβαια για σύγκριση ποιότητας και ανταποδοτικότητας του κόστου εισιτηρίων και της ποιότητας των συγκοινωνιών. Δεν ξέρω όμως πολύ τι γίνεται στην Αθήνα, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη οι συγκοινωνίες, οι αστικές, είναι μια πολύ μεγάλη αμαρτία η Θεσσαλονίκη με τον ΟΑΣΤ. Και θα τις αμαρτίες θα πολύ μεγάλη αμαρτία. Δίνονται εκατομμύρια από τον κόπο του ελληνικού λαού στη Θεσσαλονίκη με αμφίβολες, αν θέλετε, αμοιβές για τον ΟΑΣΤ. Αμφίβολες, και θα τα δούμε σε λίγες μέρες. Εγώ αυτό που θέλω να πω για τις αστικές συγκοινωνίες των Αθηνών είναι το εξής. Βεβαίως, θα μπορούσαμε να έχουμε μείωση των εισιτήριων. Πότε? Αν είχε ολοκληρωθεί το ηλεκτρονικό εισιτήριο,
τεράστιες καθυστερήσεις, το οποίο φροντίσαμε να συντονίσουμε τους χρόνους και μέχρι τέλος καλοκαιριού να έχει κατασταθεί στα λεωφορεία και μέχρι τέλος του χρόνου στα μέσα σταθερής τροχιάς. Θα μπορούσαμε να έχουμε μειώσει των εισιτηρίων να αυξάναμε την κίνηση εκεί, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, για να αυξηθούν. Σημαίνει ότι θα πυκνώσουμε τις γραμμές των λεωφορείων προς τους σταθμούς των μέσων μαζικής τροχιάς. Προφανώς δεν γινόντουσαν αυτά τα πράγματα. Εδώ είχαμε απαξιωμένα λεωφορεία. Κύριε Σπίρτζη, το θέμα εδώ μπορούσε να κρατήσει και να η εμφάνισή σας η σημερινή να είναι μόνο, να αφορά μόνο σε αυτό, γιατί είναι και το θέμα και του στόλου, των λεωφορείων και όλα αυτά τα οποία είναι τεράστια. Ξέρετε, αυτά όμως έχουν ονοματεπώνυμο. Ναι. Διότι για τους φορείς των αστικών συγκοινωνιών μας κατηγορούσαν ότι κάνουμε κομματικό κράτος. Οι τρεις πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι που αντικαταστάθηκαν. Με το που αντικαταστάθηκαν, ο ένας έγινε γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, ο άλλος έγινε διευθυντής του προγράμματος ή του επιτελικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Δεν έχουν ονοματεπώνυμο οι κατάντια που παραλάβαμε τις αστικές συγκοινωνίες. Λέτε. Για άλλο πράγμα, βέβαια, σας κατηγορούν. Σας κατηγορούν ότι ευνοείτε τη διαρχία, ενώ θα μπορούσε για λόγους σμίκνησης και ορθολογισμού. Είδαμε και τη μοναρχία. Καλά, η μοναρχία είναι άλλο πράγμα. Η μοναρχία πήγε σε δύο διακριτές κομματικές θέσεις της Νέας Δημοκρατίας τρεις και 7 μέρες μετά που απομακρύνθηκαν από τους οργανισμούς. Κύριε Σπίρτζη. Και μια κατάσταση διαλυμένη, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Ναι, κύριε Σπίρτζη, τώρα εγώ δεν έχω μπροστά μου αυτά τα στοιχεία που πήγε ο καθένας, αλλά μια που. Εγώ ήθελα να πάω στις τηλεοπτικές άδειες. Δεν είναι κάτι κρυφό. Ναι, εγώ ήθελα να πάω στις τηλεοπτικές άδειες. Ναι. Παρ' όλα αυτά, επειδή τώρα είναι και για τις θέσεις και ποιος πήγε πού, εσάς, μια που εδώ τριγυρίζει η κουβέντα και η συζήτηση, τις προηγούμενες μέρες συζητιόταν πόσους μετακλητούς συμβούλους και αυτά έχετε στο γραφείο σας. Το ξέρω ότι δεν έχετε πρόβλημα να απαντάτε και έχω διάφορα δύσκολα ενδεχομένως να σας πω. Λοιπόν, τι γίνεται, γιατί έχει ανοίξει μεγάλο καυγά, μεγάλη συζήτηση. Εγώ ψάχνοντας εχθές έτσι λίγο την ιστορία αυτή που θα ήμασταν σήμερα εδώ παρέα, σας κατηγορούν ότι έχετε μαζέψει περίπου 21 άτομα, ενώ η θέση στο γραφείο περίπου σας... Περίπου 21. Ναι, 21 άτομα, ενώ η θέση στο γραφείο σας είναι έως 7. Ναι, όχι, δεν είναι καθόλου έτσι. Δεν υπάρχει καν τέτοια κατηγορία. Με κατηγορούν ότι δεν κάναμε προκήρυξη για μετακλητούς συμβούλους που προβλέπεται από τον νόμο. Ναι. Μάλιστα, εκεί είχαμε μια χοροδία από κόμματα της αντιπολίτευσης, ήταν από τη Νέα Δημοκρατία, από το Ποτάμι, από διάφορα κόμματα. Ναι. Και σε αυτό ενέπλεξαν και εξαρχιστίας συγγενικό πρόσωπο του Πρωθυπουργού, χωρίς να έχει καμία ευθύνη. Εδώ λοιπόν γίνεται το εξής, κυρία Μιχελιδάκη. Εδώ γίνεται... Ήρθε στο γραφείο σας το εξαρχιστίας πρόσωπο. Βεβαίως και είναι φίλοι μου πάρα πολλά χρόνια. Mm. Τις έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Ξέρετε, στις θέσεις έξω από το γραφείο του καθένα, που όταν φεύγει και εκείνος, δεν είναι κάποιος διορισμός στο δημόσιο τομέα. Το έκαναν όλοι οι πολιτικοί σε όλο τον κόσμο και συνεχίζουν και το κάνουν. Και κυρίως το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό λοιπόν που. Και το έκανε, αλλά το κάνει και το Ποτάμι. Το Ποτάμι, ας πούμε, η μετακλητή πάλι που προβλέπετε έκανε κάνα διαγωνισμό ποιον θα είναι μετακλητός στους βουλευτές του Ποταμιού ή στο κόμμα του Ποταμιού ή στη Βουλή. Να μην αρνηθεί κανείς, κύριε Υπουργέ, ότι εδώ, μπορείτε λοιπόν, να πάρετε κάποιους ανθρώπους της εμπιστοσύνης σας δίπλα σας. Σε ποιο αριθμό λοιπόν, όμως, γιατί αυτές μπορεί να μην είναι μόνιμες προσλήψεις, αλλά είναι κάποιος μισθός. Μπορείς... Και από ό,τι κοίταζα, είναι γύρω στις πόσο αμείβεται ένας μετακλητός υπάλληλος ή ένας σύμβουλος. Θα σας πω για να μην υπάρχουν... Πολύ μακριά από αυτά που βλέπουμε στις φορολογικές δηλώσεις των περισσότερων ανθρώπων. Τι λέτε τώρα, σοβαρά μιλάτε. Η συγκεκριμένη σύμβουλος που λέγαμε έχει τελειώσει τη νομική και παίρνει 750 ευρώ. Σοβαρά μιλάτε. Δηλαδή το ετήσιο εισόδημα είναι αυτό που. Σοβαρά μιλάτε. Μου λέτε ότι είναι γύρω στις 10.000. Μπορείς να δώσεις περισσότερα. Σε ανθρώπους που έχουν υποχρεωτικά πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, αφού υπάρχει συγκεκριμένος νόμος. Μπορείς να πάρεις περισσότερο από ό,τι προβλέπει ο νόμος. Δεν ξέρω, σας ρωτάω. Λέω ποιες είναι οι κατηγορίες. Και εγώ σας απαντάω. Και σας λέω ότι. Οποιοδήποτε υπουργός θελήσει να πάρει παραπάνω δεν μπορεί. Άρα δηλαδή πώς είναι στο γραφείο σας, κύριε Σπίρτζη. Αντικειμενικά. Είναι λιγότερη από αυτή που ορίζει ο νόμος. Λιγότερη από 7. Είναι λιγότερη. Όχι, ο νόμος δεν ορίζει 7. Α, γιατί λέει γιατί εδώ ότι απόφαση σύσταση ειδική... του γραφείου. Ακούστε λίγο. Ναι. Ο νόμος είναι απόλυτα διακριτός. Είναι 25
λιγότερη, 25% λιγότερη από ό,τι προβλεπόταν στις προηγούμενες κυβερνήσεις και δεν έχουμε καλύψει όλες τις θέσεις. Υπάρχουν οι μετακλητοί, υπάρχουν και οι ειδικοί επιστήμονες. Μάλιστα. Οι ειδικοί επιστήμονες σε ένα υπουργείο, σαν και αυτό που υπηρετώ εγώ, πώς λένε, συνεργάζονται και με τους γενικούς γραμματείς, συνεργάζονται και με τον Υπουργό. Ναι. Είναι ένα τεράστιο αντικείμενο. Mm-hmm. Αν η κουβέντα γίνεται για τέτοια άτομα, για τέτοια νούμερα. Όλοι αυτοί αμείβονται με 700 ευρώ. Όχι, υπάρχουν και άνθρωποι στους ειδικούς επιστήμονες που αμείβονται με 1.100 ευρώ. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν μισθοί όμως που προκαλούν. Δεν υπάρχουν τέτοια θέλετε πράγματα. Θέλετε να δούμε δεν τι γίνεται και με τα θέματα που αφορούν και, μάλιστα, θα ήθελα, εξίσου πολύ τους ανθρώπους. Ναι. Λέω θέλετε να προχωρήσουμε λίγο να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν τα μέσα μεταφοράς, τα δημόσια έργα, τις επενδύσεις και την ανεργία. Ναι, κλείστε το. Πρώτα θα απαντήσουμε. Δεν είναι απεριέρωστος ο χρόνος, δεν είναι σαν τις κάρτες διαδρομές του ΆΣΑ. Που μας κατηγορούν και τη λάσπη που πέφτει. Όταν οι προηγούμενοι υπουργοί είχαν πολλαπλάσιο αριθμό και όχι. Κύριε Σπίρτζη, θέλω να σας θυμίσω ότι και εσείς θα είχατε εύκολα αυτά τα επιχειρήματα για τους μετακλητούς υπαλλήλους και το πολιτικό προσωπικό. Δηλαδή, εδώ θα τρελαθώ. Σε ένα βαθμό εισπράτεται πολλαπλασιασμένη την κριτική που και εσείς την υποστηρίζατε ότι σε κάθε τέτοια επιλογή υπήρχε αδιαφάνεια, διαπλοκή ή ακόμη και διαφθορά στις πολιτικές θέσεις. Πότε το κάναμε αυτό, πότε το είπαμε. Εμείς αν ανασύρετε τα αρχεία τοποθετήσεων συναδέλφων σας και συντρόφων σας, θα το δείτε. Πάρα πολύ. Σύμφωνοι, αυτό είναι αριθμητικό δεδομένο. Και αυτοί ακόμη προβλέπονται από τον νόμο, δεν έχουν καλυφθεί θέσεις τους. Δεχόμαστε μία κριτική από αυτούς που έχουν ξεσκίσει το κράτος τόσα χρόνια, που είχαν εκατοντάδες συμβούλους και από κάποιους οι οποίοι είναι συνοδοιπόροι τους από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι οποίοι κάνουν κριτική και κάνουν χειρότερα. Θέλετε λίγο να προχωρήσουμε πραγματικά, γιατί σας αφορά. Δηλαδή, πάμε λίγο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα πάμε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Νομίζω ότι ήταν επαρκής η απάντηση, εκτός αν έχετε κάτι ακόμη να προσθέσω. Πολλά έχω να προσθέσω. Το φαντάζομαι. Πολλά έχω να προσθέσω. Αλλά να μην χάσουμε την ευκαιρία. Θα ήταν καλό να πάρουμε τον πίνακα των μετακλητών συμβούλων του ποταμιού, της Νέας Δημοκρατίας και των βουλευτών. Αλλά να υπάρχουν εδώ και εκπρόσωποι τους, γιατί τώρα εδώ πέρα να το συζητήσουμε οι δυο μας, μόνο οι τρεις μας, είναι έχετε τα στοιχεία, δεν θα τα έχω μπροστά μου. Έχετε απόλυτο δίκιο και χαίρομαι που τηρείτε αυτή τη διοντολογία, γιατί δεν τηρεί κανείς άλλος. Έτσι λέτε. Έτσι λέω, δύο χρόνια έχω να πάω σε καλά. Πάντως, την ίδια ώρα που συζητάμε για τους μετακλητούς, κύριε Υπουργέ, εγώ διαβάζω στον τύπο, διαψεύστε το, αν δεν είναι ακριβές, ότι υπάρχουν ακόμα δήμοι οι οποίοι πληρώνουν, αναγκάζονται να βγάλουν αποφάσεις δημοτικών συμβούλων για να βλέπουν οι δημότες τους τηλεόραση. Φαντάζομαι η Μάρια θέλει να ανοίξουμε το θέμα DJ. Υπέροχο. Και τηλεοπτικές άδειες. Είναι ένα θέμα διαιτικής που έχουμε υπέροχο, δεχτεί. Αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι αυτή η συζήτηση έχει ανοίξει εδώ και 1,5 χρόνο. Θέλω να σας θυμίσω επίσης ότι έχετε την τύχη και την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Έντονα έχει ανοίξει πριν από 1,5 χρόνο. Έντονα. Ναι. Έχετε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας περίπου ένα χρόνο. Βεβαίως. Και η κατάσταση παραμένει στο σημείο όπου μια προνομιακή επιχειρηματική δραστηριότητα για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα που είναι οι συχνότητες και η ενημέρωση παραμένει στα χέρια ενός ολιγοπωλίου, μονοπωλίου ή εν πάση περιπτώσει. Μονοπωλίο, όχι ολιγοπωλίου. Όπως περιγράφεται. Ολιγοπωλίο. Μονοπώλιο, μονοπώλιο είναι, ναι. Είναι ο λόγος που έκλεισε η ΕΡΤ όταν έκλεισε. Είναι η αλλαγή της μελέτης που είχε το Υπουργείο στα χέρια και που έβλεπε 275 σημεία αντί για 150 που τελικά βγήκε ο χάρτης των συχνοτήτων. Είναι ένας διαγωνισμός που έγινε που ό,τι στοιχεία βρήκαμε τα καταθέσαμε στην ελληνική δικαιοσύνη και ερευνά το θέμα και γίνεται κριτική γιατί καταρχάς γίνεται μια κατηγορία γιατί δεν αφήσαμε τα προγράμματα και τα κρατικά χρήματα να χρηματοδοτήσουν την DGA για να βάλουν τους υπόλοιπους σταθμούς. Και ευτυχώς που δεν το κάναμε γιατί βγήκε και απόφαση για την Ισπανία που προφανώς δεν μπορείς μέσα από τέτοιες λογικές να χρηματοδοτείς ένα μονοπόλιο, ένα ολιγοπόλιο για κάποιες ιδιωτικές εταιρείες να παίρνουν υπεραξία. Βάλτε μια ανωτελεία σας παρακαλώ, επειδή είναι πολύ σημαντικό θέμα, γιατί πρέπει να πάμε στον Ισέλη της Σημαθίας. Περιμένει η Άννα Ιωμυρίδου με πληροφορίες για την συνειδητοποίηση των αγροτών. Συνδέεται και με τις αρμοδιότητές σας για τις μεταφορές και τις συγκοινωνίες. Να πούμε μια καλημέρα στην Άννα την Ιωμυρίδου και θα επανέλθουμε στην κουβέντα.